εταιρεία Vodafone Tech Learning βρίσκεται σε εξέλιξη. Σήμερα θα ανακαλύψουμε μαζί τον θαυμαστό κόσμο του Android. Πάμε να δούμε τι φέρνει λοιπόν το Lollipop. Έχουμε το lock screen notifications, notification bar καινούριο, νέο, όπου βγαίνει πάνω η φωτεινότητα, φακός και άλλα. Enhanced notifications για να επιλέγετε τι θα εμφανίζεται στην οθόνη, οπότε να πεις ότι όχι όλες οι εφαρμογές, αλλά για παράδειγμα από το Messenger δεν θέλω, θέλω τα SMS ή αναπάντητες να εμφανίζονται. Η διάρκεια ζωής της μπαταρίας βελτιώθηκε. Guest Mode, μπορείτε να μπαίνετε σαν μέσα, σαν επισκέπτης, οπότε και πάλι κάποιες φωτογραφίες, βίντεο και applications που δεν θέλετε να δουν τρίτη. Smart Lock, φοράς το Smart Band ή το ρολόι, πλησιάζει τη συσκευή σου, την Android, ξεκλειδώνει, άρα αναγνωρίζει ότι είσαι εσύ. Ένα από τα απλούστερα είναι το Screen Capture, συγκεκριμένα στο P8 έχει πλάκα γιατί γίνεται, άμα χτυπήσεις οπουδήποτε έχεις την οθόνη, κάνεις έτσι, τραβάει screen capture, οπότε δεν χρειάζεται να πατήσεις κάποιο συνδυασμό, πλήκτρον ή κάτι άλλο. Από τη μία λες ότι αυξάνεται το μέγεθος της οθόνης του κινητού, θέλω να έχω ένα κινητό με μεγαλύτερη οθόνη, αλλά από την άλλη δεν μπορείς να το χειριστείς και εύκολα. Οπότε αρκετά smartphones με τον έναν ή με τον άλλον τρόπο, το Huawei το κάνει απλά μετακινώντας πολύ γρήγορα το δάχτυλό σας κάτω στα on-screen buttons, μπορείτε να το μικρύνετε και να έχετε μία μικρογραφία της οθόνης του κινητού για να το δουλεύετε με τον αντίχειρα. Εξοικονόμηση ενέργειας, πάρα πολύ σημαντικό. Είπαμε πριν ότι το Lollipop έφερε, όπως όλες οι αναβαθμίσεις, καλύτερη διαχείριση της ενέργειας. Υπάρχουν πάρα πολλές εφαρμογές και στο Google Play για να διαχειρίζεστε καλύτερα την μπαταρία σας. Το P8 έχει μια προεγκατεστημένη εφαρμογή, ουσιαστικά μες στις ρυθμίσεις του είναι, εξοικονόμηση ενέργειας, ούλτρα, έξυπνη και κανονική. Πάμε να δούμε τι καινούριο φέρνει το Marshmallow. Ανακοινώθηκε το Μάιο στο συνέδριο Google I.O. Συνήθως κάθε τέτοια εποχή ανακοινώνεται η επόμενη έκδοση του λειτουργικού συστήματος Android. Παρουσιάστηκε στο ευρύ κοινό, εννοώ σε συσκευές, με τα Nexus 6P και Nexus 5X, δύο συσκευές για πρώτη φορά διαφορετικές η Google σε Nexus. Στόχος της αναβάθμισης, συνολική εμπειρία, επιδόσεις, μπαταρία. Τι νέο φέρνει, οι άδειες πρόσβασης ζητούνται την ώρα που τρέχει η εφαρμογή, που σημαίνει ότι για κάποιους που ενδιαφέρεστε για το τι access, σε τι έχουν πρόσβαση οι εφαρμογές που κατεβάζετε, θα το βλέπετε αφού την εγκαταστήσετε. Αναγνώση τακτιλικών αποτυπωμάτων, όχι μόνο στο ξεκλείδωμα της συσκευής, αλλά και για αγορά εφαρμογών, πληρωμές και άλλα. Και mobile payments με το Android Pay, αυτή τη στιγμή στην Αμερική μόνο. Καλύτερη διαχείριση ενέργειας. Η συσκευή αντιλαμβάνεται όταν δεν χρησιμοποιείται η ίδια η συσκευή και παγώνει τις εφαρμογές, άρα καταναλώνει λιγότερη ενέργεια. Χρήση της microSD ως το κύριο μέσος αποθήκευσης. Βέβαια, στις Nexus συσκευές ξέρουμε ότι δεν έχουμε υποδοχή για κάρτες μνήμης microSD, αλλά όλα τα μοντέλα που θα έρθουν από εδώ και πέρα με Marshmallow out of the box ή αυτά που θα αναβαθμιστούν, η χρήση της microSD ουσιαστικά αναγνωρίζεται σαν μέρος του κεντρικού αποθηκευτικού συστήματος της συσκευής και όχι σαν εξωτερικό μέσο αποθήκευσης. Και συμβατό με την υποδοχή σύνδεσης USB Type-C, reverse, είτε το βάλεις έτσι είτε αλλιώς, θα έχετε δει ότι με τις micro USB μπορεί να καταστρέψεις προσπαθώντας να βάλεις ανάποδα. Εγώ τουλάχιστον ένα tablet το χαλάσει έτσι. Εδώ πέρα τώρα με τη USB Type-C, εκτός του ότι φορτίζει γρηγορότερα η συσκευή, μπορείτε να το από όποια μεριά και να το βάλετε, είναι το ίδιο. Σας ευχαριστούμε πολύ όλους που ήρθατε. Ένα χειροκρότημα σε όλους σας.